Έχεις λίγο ελεύθερο χρόνο ή έχεις πολύ ελεύθερο χρόνο? Το Netflix να είσαι σίγουρος ή σίγουρη ότι θα στο καλύψει χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα. Τι θα γίνει ρε Netflix, δεύτερο βίντεο αφιερωμένο σε σένα και εσύ ούτε ένα τηλέφωνο, ούτε ένα email. Τι θα γίνει? Όμως επειδή δεν σου έφτανε το προηγούμενο βίντεο που είχα κάνει και πάτησε εδώ να το δεις εάν το έχεις χάσει, σήμερα θα σου πω άλλες 10 σούπερ ταινίες που μπορείς να δεις στο Netflix και να περάσεις ακόμα καλύτερα τον ελεύθερό σου χρόνο. Και όταν θα τις δεις θα πεις, άρε, αυτό το παλικάρι εκεί το όμορφο στο YouTube με τις προτάσεις του. Να σε καλά ρε. Τι θα βάλεις όλο να προτείνει τις ταινίες? Περάσε έξω. Μείνετε μαζί μου όμως κυρίες και κύριοι για να δούμε το top 10 των ταινιών που υπάρχουν στο Netflix. Εσείς αράξτε τα αναπαυτικά και φύγαμε! Πριν όμως να ξεκινήσουμε, να σας πω πως η σειρά που θα δούμε σήμερα τις ταινίες είναι τυχαία και δεν έχει να κάνει με την αξία των ταινιών. Δηλαδή, ποια είναι καλή, ποια είναι κακή, ή μάλλον όλες είναι καλές, ποια είναι καλύτερη από την άλλη. Η σειρά είναι τυχαία. Νούμερο 10, La La Land. Ίσως η πιο all-time classic ταινία που οι κοπέλες πρίζουν τα αγόρια τους να τη δουν μαζί. Με τους Ryan Gosling και Emma Stone να δίνουν οσκαρικές ερμηνείες, η ταινία θα σε ταξιδέψει σε μια άλλη, πιο ρομαντική εποχή. Προσοχή γιατί είναι love story και musical μαζί. Αλλά πιστεύω πως αν και δεν θα σου γεμίζει το μάτι, για μένα αξίζει να τις αφιερώσεις 2 ώρες από την πολύτιμη ζωή σου. Συν ότι μετά δεν θα έχεις και μουρμούρα. Win-win. Νούμερο 9. The Theory of Everything. Η ιστορία ενός εκ των πιο σημαντικών ανθρώπων στην ιστορία της ανθρωπότητας και μιλώ φυσικά για τον φυσικό Stephen Hawking ξετυλίγεται αριστουργηματικά μπροστά στα μάτια σας. Πρωταγωνιστούν το φαινόμενο Eddie Redmayne, ο οποίος έχει παίξει τους πιο δύσκολους ρόλους που υπάρχουν και όχι απλά τα έχει καταφέρει, αλλά τους έχει ξεσκίσει όλους. Και η θεωρία των πάντων δεν αποτελεί εξαίρεση. Έχοντας στο πλευρό του την πρωταγωνίστρια της ταινίας Star Wars Rogue One, Felicity Stones. Όχι, αυτή είναι από το Arrow. Felicity Jones. Βιογραφική ταινία με δράμα και ρομάντζο μέσα. Εάν είσαι κορίτσι, με έχεις ήδη κλείσει και έχεις ξεκινήσει να τη βλέπεις. Εάν είσαι αγόρι, με έχεις ήδη σκυπάρει και ντροπή σου γιατί εσύ χάνεις. Νούμερο 8. Uncut Gems. Μια ακόμα υπέροχη κωμωδία από τον πασίγνωστο και αγαπημένο μας Adam Sandler. Νομίζεις. Η υπόθεση μας μιλάει για έναν αρκετά ομιλητικό κοσμηματοπόλη, ο οποίος όταν βλέπει πως τα κέρδη του μειώνονται και πως όλα φτάνουν προς το τέλος, ρισκάρει τα πάντα στη ζωή του για να τα φέρει τούμπα. Μιλάμε για ένα διαμάντι το οποίο έχει χρηματοδοτήσει το ίδιο το Netflix και μέσα στο οποίο ο Adam Sandler θα σου χαρίσει ένα διοράκι γεμάτο δράση αλλά και κουλτούρα. Νούμερο 7. Ελεύθερος σκοπευτής. Τι να πει κανείς γι' αυτό το αριστούργημα του θρηλυκού Clint Eastwood. Ο Bradley Cooper υποδίεται τον καλύτερο ελεύθερο σκοπευτή του Αμερικανικού στρατού, ο οποίος έχει σώσει κόσμο και κοσμάκι με την εκτελεστική του δυνότητα. Όμως θα καταφέρει να αφήσει πίσω του τον πόλεμο για χάρη της οικογένειάς του. Πάτα play και πάνε να μάθεις μόνος σου. Τι, όλα έτοιμα τα περιμένετε από μένα. Νούμερο 6. Birdman. Μάικλ Κίτον πρωταγωνιστής σε μια ταινία του κυρίου Αλεχάνδρο Γκονζάλες Ινιάρετου που μεταξύ άλλων κέρδισε Όσκαρ σκηνοθεσίας, Όσκαρ πρωτότυπου σεναρίου, Όσκαρ διεύθυνσης φωτογραφίας και Όσκαρ καλύτερης ταινίας. Θες κι άλλα, θα σου πω κι άλλα. Στη μαύρη κωμωδία πρωταγωνιστούν ακόμα ο αγαπημένος μου Έντουαρντ Νόρτον, η πάντα γλυκύτατη Έμα Στόουν και ο Ζακ Γκαλφιανάκης. Θέλω να σου πω, τι άλλο. Ήρεμα το λέω. Υπόθεση! Ένας βετεράνος ηθοποιός, ο οποίος ήταν γνωστός κάποτε για το ρόλο του ως ένας εικονικός υπερήρωας, προσπαθεί να αναστήσει την καριέρα του ανεβάζοντας μια δική του παράσταση στο Broadway. By Thomas, με αγάπη. Νούμερο 5. Το μεγάλο σορτάρισμα. Πω, δεν μπορώ σήμερα με αυτό που προτείνω. Πραγματικά θα έπρεπε τώρα αυτή τη στιγμή να ανοίξει μια τρύπα στη συσκευή σου και να βάλεις μέσα νόμισμα για να συνεχίσω. 10 λεπτό έριξες. Βάλε ένα 2 ευρώ βρε τσιγκούνι. Έχουμε και ρεύμα να πληρώσουμε. Στα μέσα της δεκαετίας του 2000, μια ομάδα outsiders του χρηματιστηριακού κόσμου καταλαβαίνουν πως μέσα στη κρίση, εάν κινηθούν αντίθετα από τους άλλους, θα κερδίσουν εκατομμύρια. Steve Carell, Christian Bale, Brad Pitt και Edward Norton. Δεν περιγράφω άλλο. Νούμερο 4. Coach Carter. Βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα και με τον Samuel Jackson να πρωταγωνιστεί,
η ταινία Coach Carter καταπιάνεται με την πολύ συγκινητική ιστορία του αμφιλεγόμενου μπασκετικού προπονητή Ken Carter, ο οποίος δέχτηκε επένους αλλά και κράξιμο όταν έκλεισε το γυμναστήριο της ανίκητης ομάδας μπάσκετ του, όταν έμαθε πως τα μέλη της είχαν άσχημες επιδόσεις στα σχολικά τους μαθήματα. Μια άκρος οικογενειακή ταινία, γεμάτη με μηνύματα αλλά και με αξίες που απευθύνονται και σε μικρούς αλλά και σε μεγάλους. Νούμερο 3. The Hangover. Και πάνω που μιλούσαμε για οικογενειακές ταινίες, ας μιλήσουμε για μία που δεν είναι. Σου άρεσε η ταινία του Todd Phillips The Joker? Δες τι έκανε ο πασίγνωστος σκηνοθέτης πριν από αυτή την ταινία. Το Hangover, λοιπόν, για όσους δεν το γνωρίζουν, είναι μία κωμωδία που δείχνει την ιστορία τριών φίλων που αποφάσισαν να γιορτάζουν ένα bachelor party στο Vegas, όταν ένα πρωί ανακαλύπτουν ότι ο γαμπρός έχει εξαφανιστεί. Νούμερο 2. The Equalizer. Μπορεί να πρόκειται για μια ταινία του 2014, όμως θυμίζει πάρα πολύ έντονα τις ωραίες action movies των 90s. Και ακούστε τώρα πρωτότυπη υπόθεση. Ο Denzel Washington υποδίεται έναν άντρα που θέλει να αφήσει πίσω του την παλιά και μυστηριώδη ζωή του, ξεκινώντας μια νέα. Όμως όταν γνωρίζει ένα μικρό κορίτσι που είναι υπόδουλο της ρωσικής μαφίας, δεν μπορεί να μείνει με τα χέρια σταυρωμένα. Άραξε εσύ στην καναπεδάρα σου και άσε τον Denzel να παίξει μπαλίτσα και να σου χαρίσει 2 ολόκληρες ώρες. Και βάλε γεμάτες δράση και πιστολίδι. Και η τελευταία ταινία για το σημερινό μας βίντεο, το ματωμένο διαμάντι. Από τον σκηνοθέτη της ταινίας Ο Τελευταίος Σαμουράι, Edward Zwick, και με τους Leonardo DiCaprio και Τζίμον Χουνσού να πρωταγωνιστούν, η ταινία Ματωμένο Διαμάντι είναι μια ταινία που πρέπει οπωσδήποτε να έχεις δει. Κατά τη διάρκεια του εμφύλιου πολέμου στην Σιέρα Λεόνε, ένας κυνηγός διαμαντιών θα ξεκινήσει την αναζήτηση ενός ροζ διαμαντιού ανεκτίμητης αξίας. Η ταινία ήταν υποψήφια για 5 Όσκαρ και κέρδισε μία χρυσή σφαίρα και ένα βραβείο Grammy, παρακαλώ. Αυτό το διωράκι, λοιπόν, θέλω όταν θα το τελειώσεις να έρθεις πίσω σε αυτό το βίντεο και να γράψεις «Μπράβο ρε Θωμά Άρχοντα, μπράβο, σε ευχαριστώ». Άρε ψώνια. Σε έχω παντό είσαι. Από εσάς, παιδιά, θέλω να πάτε κάτω στα σχόλια και να γράψετε τις δικές σας προτάσεις. Τις ταινίες που έχετε δει εσείς στο Netflix και πιστεύετε ότι αξίζουν να τις δουν και άλλοι. Εγώ ήμουν ο Θωμάς, εάν θέλεις να μαθαίνεις τα κινηματογραφικά νέα, να βλέπεις περισσότερο υλικό από εμένα αλλά και backstage υλικό από τα βίντεο που ανεβαίνουν εδώ στο YouTube, ακολούθησέ με στο Instagram. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έμεινες ως το τέλος αυτού του βίντεο, εάν σου άρεσε ξέρεις τι να κάνεις και για να μην χάσεις τα επόμενα πάτησε το κουμπί της εγγραφής. Μέχρι το επόμενο βίντεο να περνάτε όλοι όμορφα.